Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Συγκυρία, δηλαδή είναι θέμα χρονικό. Η εκτίμηση είναι ότι από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Είδαμε χθες πάντως ένα σχετικό πανηγυρικό. Το Euro Working Group. Πανηγυρικό τόνο, κυρία Γεωργοβασίλη, χθες από την κυβέρνηση. Το είπε και με έναν τρόπο. Δεν θα το έλεγα. Όταν λέει ότι σε άλλη κυβέρνηση θα έκανε γιορτές στο στάδιο, είναι σαν να λέει ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτό ακόμα. Είναι καιρό για πανηγυρισμούς. Κοιτάξτε, ακριβώς αυτό υπόθηκε. Ότι πραγματικά είναι μια σημαντική στιγμή σε θετική, για τις θετικές μας πια εξελίξεις, για την αλλαγή σελίδας. Αλλά σαφώς δεν είναι ώρα να πανηγυρίσουμε. Αυτό ακριβώς υπόθηκε και νομίζω με το απαραίτητο μέτρο. Αλλά τα δηλαδή, δεν τα μπορούμε, όλα σας δεν, μπορούμε, δεν πρέπει να υποτιμήσουμε. Εντάξει. Βεβαίως τα πράγματα δεν τελείωσαν, δεν λύθηκαν. Ωστόσο, είναι το πρώτο σημαντικό καθοριστικό βήμα με δεδομένο ότι μέχρι εδώ κλείσαμε και περίπου το 80% των υποχρεώσεών μας για την τριετία. Για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Το ξέρουμε όλοι ότι ήταν επιλογή να είναι εμπροστοβαρές το κομμάτι υλοποίησης της συμφωνίας. Με την έννοια να δοθεί και ένας χρόνος για να μπορέσουμε πραγματικά μέσα στα επόμενο χρόνο που μας απομένει μέχρι τη λήξη του προγράμματος να μπορέσουμε να ξεδιπλωθεί μια πολιτική η οποία πραγματικά θα στρέψει στην ανάπτυξη για να μπορέσουμε να βγούμε όρθιοι από αυτό. Θα το συζητήσουμε, μην πάτε σε αυτό ακόμα. Μην πάτε σε αυτό, γιατί αυτά που ψηφίσατε, κυρία Υπουργέ. Επισημαίνω το καθοριστικό της στιγμής. Με αυτό περιμένουμε όλοι. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, έχουμε δεχθεί πράγματα τα οποία δεν είναι τα πιο ευχάριστα. Αλλά αυτό θα πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι κάτι που το αποδειχθήκαμε από το καλοκαίρι και από το μνημόνιο το οποίο τα ψηφίσαμε. Όλα, όχι τα πιο ευχάριστα. Λεπτό, δεν είπατε και ένα όχι. Σε ένα πράγμα δεν άκουσα ένα όχι από την κυβέρνηση. Νομίζω ότι εδώ μας αδικείτε. Γιατί, κυρία Υπουργέ? Νομίζω ότι εδώ μας αδικείτε με την έννοια ότι ακόμα και οι μικρές καθυστερήσεις για τις οποίες μας αποδόθηκε η ευθύνη είναι καθυστερήσεις που έγιναν, όσες έγιναν, εξαιτίας σκληρών διαπραγματεύσεων. Μπορείτε να μου πείτε τι κρατήσαμε, τι κερδίσαμε? Μπορώ να σας πω πολλά. Πείτε μου μερικά πράγματα. Μπορώ να σας προς όφελος του πολίτη εννοώ. Αρχικά, πρέπει να θυμίσουμε το μεγάλο, ότι στη συμφωνία του καλοκαιριού έχουμε γλιτώσει 20 δις στην τριετία δημοσιονομικής προσαρμογής που θα χρειαζόταν να γίνουμε. Που θα. Θα χρειαζόταν, σας θυμίζω, πάει και ο Γιούγκερ. Δεν ήταν υποθετικό. Ήταν το take it or leave it. Το θυμάστε, που μας έφερε και στο δημοψήφισμα. Και σας κατηγορώ ότι φορολογηθήκαμε 85. 20 δις λιγότερο δημοσιονομική προσαρμογή. Το επόμενο πακέτο θα ερχόταν και στο πακέτο Γιούγκερ υπήρχαν τα λεφτά. Δεν άλλαξε κάτι σε αυτό. Οι όροι άλλαξαν. Μέσα σε αυτό λοιπόν, το μεγάλο σημαντικό των 20 δις που προέρχεται από τη Συμφωνία για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα σημαίνει και χώρος για να ασκήσει, δημοσιονομικός χώρος για να ασκηθεί μια πολιτική, μια πιο αναπτυξιακή, μια αναπτυξιακή πολιτική. Αλλιώς δεν θα έχει καθόλου φόρους, χώρο. Με αυτούς φόρους, κύριε Υπουργέ. Το κύριε Γερμανός, θα πολιτική. Τα πάρουμε όλα, τα καλά και τα κακά. Και τα καλά. Οι φόροι δεν είναι αυτό το οποίο είναι το ποτέ αναπτυξιακό και ευχάριστο. Δεν συμφώνησε κανείς σε αυτό, ούτε βεβαίως μπορούμε να δεχθούμε και να πούμε ότι αυτή είναι η πολιτική την οποία θα επιλέγαμε σε μια χώρα που δεν ήταν πτωχευμένη και εκτός μνημονίων. Ναι, αλλά αν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, μισό λεπτό κύριε Γεωργοβασίλη, γιατί άσχετα από το αν πονάει κανείς με τα μέτρα που λένε του αρέσουν ή δεν του αρέσουν, το ερώτημα είναι αν είναι αποτελεσματικά. Δηλαδή αν αποδίδουν, αν σου διαμορφώνουν ένα περιβάλλον που θα οδηγήσουν τη χώρα να πάει καλύτερα. Και όταν εσείς μου λέτε ότι δεν είναι καλά τα μέτρα και δεν θα τα κάναμε εμείς άμα μπορούσαμε, αλλά θα κάναμε κάτι διαφορετικό. Δεν είπα μόνο αυτό. Ναι, όχι, θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Σε μια συνέχεια. Λέω λοιπόν ότι σε μια οικονομία που είναι με βαριά φορολογία στην άμεση φορολογία, με απλωμένη φορολογία στην έμεση φορολογία, δηλαδή και στα πιο λαϊκά στρώματα, με έλλειψη χρήματος στην αγορά, τράπεζες είναι για να ρυθμίζουν δάνεια την τελευταία περίοδο. Τα τελευταία αρκετά χρόνια θα λέγαμε. Λοιπόν, λέει κανείς, πώς ένα πακέτο μέτρων που έχει διαμορφωθεί και το οποίο δεν κάνει τίποτα άλλο από το να τραβάει, να το πω έτσι, από τα υπάρχοντα, γιατί αυτό γίνεται. Τραβάς από τα υπάρχοντα. Χωρίς να έχεις μεγαλώσει την πίτα, πώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλωμα της πίτας, αφού τραβάς από τα ήδη υπάρχοντα. Αυτό ακριβώς ξεκινάμε και αυτή ακριβώς ήταν αυτό που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του. Αυτά τα οποία υποχρεωθήκαμε και έπρεπε να ακολουθήσουμε. Σας θυμίζω ότι η συμφωνία του καλοκαιριού είχε νούμερα. Τα νούμερα ήταν 5,4 δις προσαρμογής για την τριετία.
1,8 στη φορολογία, 1,8 στο ασφαλιστικό και 1,8 στην έμεση. Αυτά τα συμφωνήσαμε το καλοκαίρι και είπαμε θα τα υλοποιήσουμε προκειμένου να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Μάλιστα. Και το κάναμε με απόλυτη συνέπεια. Mm-hmm. Θα μπορούσα να το κάνετε με άλλο μείγμα μέτρων, λέει η αντιπολίτευση. Το μείγμα των μέτρων, κατά την άποψή μου, ήταν το βέλτιστο των δυνατών, συγκρίνοντας το τι μας ζητήθηκε και το που φτάσαμε. Σας θυμίζω. Αλήθεια, κύριε Γεωργιάδη. Σας θυμίζω ότι. Δηλαδή, όταν. Καλά λέει ο Δημήτρης. Είναι πολλά τα σημεία αυτά. Λέτε πήγαμε καλύτερα γιατί πήγαμε με τη διαπραγμάτευση. Να πούμε τα βασικότερα. Αλλά τι ζητήθηκε παραπάνω από αυτό που τώρα δόθηκε. Όχι, εδώ... τι θα γινόταν αν ήταν άλλη κυβέρνηση. Όχι, όχι. Τι, σε σχέση κουβέντα. Με εσάς. Κοιτάξτε. Ναι. Όχι, τι θα γινόταν πριν, δεν το ξέρουμε, θα γινόταν. Σου λέω στο Μέλι Χαρδούβελ. Η κάθε κυβέρνηση. Το Μέλι Χαρδούβελ ήταν ένα υποθετικό θέμα. Λέω την τώρα που δεν έχει νόημα. Αλλά δεν έχει νόημα το Μέλι Χαρδούβελ. Σημασία έχει ότι έχουν άλλα πράγματα από το παρελθόν. Μεγάλη σημασία έχουν τα 20 δις που σας περιέγραψα με βάση τα πρωτογενή πλεονάσματα που είχαν συμφωνηθεί. Δεν είναι στον αέρα. Δεν είναι υποθετικό. Και τα 20 δις λιγότερο είναι τεράστιο νούμερο, όπως αντιλαμβάνεστε. Αυτά είχαν ζητηθεί παλιότερα. Αυτό λοιπόν έφυγε. Από την άλλη πλευρά. Και ήρθε το 85. Καταφέραμε. Ήρθε το 85. Μα θα ερχόταν το 85. Δεν το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε απολύτως, διότι δεν υπήρχαν όροι. Όλα γινόταν για να πάρουμε τα επόμενα χρήματα. Δεν γινόταν όλα χωρίς λόγο. Αλλά δεν έγιναν εγγενό. Αν είχαν τελειώσει τα μνημόνια και δεν υπήρχε καινούριο δανεισμό, προφανώς δεν θα υπήρχαν και μέτρα. Αν τελειώναμε το 14, σου λέει πηγαίναμε στην προληπτική γραμμή, είχαμε τελειώσει. Παραδανισμό θα ήταν. Ναι, άλλου τύπου. Βγαίναμε όμως. Αυτό το λέει η αντιπολίτευση. Αυτό το λέει η αντιπολίτευση. Πάμε στα παλιά, γιατί είμαστε τώρα σε άλλο μονοπάτι. Είμαστε σε άλλο μονοπάτι. Εδώ λοιπόν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία δύσκολων προαπαιτούμενων μέτρων. Ο πολίτης τι κέρδισε, αυτό είναι το ερώτημα. Θα το ρωτάμε τι κερδίσαμε εμείς οι πολίτες. Γιατί μέχρι τώρα μας δέρνετε κάθε μέρα με φόρους. Ο πολίτης κέρδισε τη μη μείωση των κυρίων συντάξεων, μάλιστα, την προστασία της πρώτης κατοικίας στα κόκκινα δάνεια. Αφού τη δώσατε χθες αυτή, πάει αυτή. Η προστασία της πρώτης κατοικίας υπάρχει. Δεν δώσαμε. Τίποτα δεν δώσαμε. Σε τι είπα, για ένα μισό χρόνο. Χθες, κοιτάξτε, χθες. Γιατί μέχρι τη λήξη του μνημονίου μιλάμε. Μετά θα έχουμε βγει από το μνημόνιο μέχρι το 18. Ναι. Λοιπόν, μετά θα βγούμε από το μνημόνιο. Μετά είναι μια άλλη πραγματικότητα την οποία θα συζητήσουμε τότε. Mm-hmm. Αλλά προς το παρόν συζητάμε για τα χρόνια του μνημονίου. Και τους όρους αυτούς. Mm-hmm. Κερδίσαμε λοιπόν τις συντάξεις. Προστασία πρώτης κατοικίας, μάλιστα. Το οποίο το κρίναμε ως πολύ σημαντικό και ως κόκκινη γραμμή. Να μην απολυθούν άνθρωποι περαιτέρω, να μην μειωθούν οι μισθοί περαιτέρω και στο απολύτε, δημόσιο. Αυτό είναι ιδιωτικό κάθε μέρα, οπότε κοιτάξτε, δεν σας νοιάζει κοιτάξτε, αυτό, φαντάζομαι. Μας ενδιαφέρει 800 εξίσου, άτομα, 1000 είχαμε προχθές. Για να τη λήξουμε. Δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει κάτι αυτό. Για αυτούς τους 1000 ανθρώπους, ρε για παιδιά. Ο ιδιωτικός αυτό. Τομέας, θα το κύριε Υπουργέ, λοιπόν, δεν υπάρχει στην οπτική σας. Κοιτάξτε να δείτε. Δείτε και λίγο προς τα δω. Αυτό είναι κάτι που μας καταλογίζεται χωρίς να υπάρχει βάση. Δηλαδή, εμείς έχουμε αντιληφθεί. Και νομίζω, όχι μόνο εμείς, ότι για κάθε θέση που θα χαθεί στον ιδιωτικό, στον δημόσιο τομέα, χάνονται τρεις στον ιδιωτικό. Τώρα χάνονται μόνο αυτό, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός. Δεν μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε. Είναι συγκοινωνούντα. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία να μπορέσουμε να κρατήσουμε κάτι το οποίο να βάζει και ένα χρήμα στην αγορά καθημερινώς, προκειμένου να κρατηθούν και οι επιχειρήσεις. Και ταυτοχρόνως όμως, εκείνο που πρέπει να πούμε. Είναι ότι πραγματικά από φόρους δεν υπάρχει καμία περίπτωση μόνο με φόρους να βγεις από τη δίνη. Αλλά αυτό κάνετε προς το παρόν. Αυτό κάναμε προς το παρόν διότι έπρεπε να νομοθετήσουμε τέτοιου είδους μέτρα στην τετραετία. Επομένως μπορείτε να μας πείτε σήμερα, λοιπόν, σήμερα. Να μας πείτε σήμερα πότε η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να μειώσει φόρους. Και να πει στην κοινωνία, σήμερα, παιδιά, λοιπόν, εμείς σε 2 χρόνια θα σας μειώσουμε τους φόρους. Αυτό για το οποίο λοιπόν είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, είναι ότι περνάμε στην επόμενη μέρα, πρέπει η χώρα να παράξει πλούτο, μπράβο, διότι μόνο έτσι θα βγούμε. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις, πρέπει να φτιάξουμε αναπτυξιακά εργαλεία, πρέπει να νομοθετήσουμε αναπτυξιακούς νόμους. Προς το παρόν κάνετε τα αντίθετα, όχι, κύριε Υπουργέ. Όχι, δεν κάνουμε το αντίθετο, το ξεκινήσαμε ήδη. Ότι και αυτό που κάνατε προχθές με τα ακίνητα. Είναι κατά της ανάπτυξης. Διπλασιάσατε τον έμφυα στα επενδυτικά ακίνητα, ενώ τα θέλουμε. Θέλετε να ξανασυζητήσουμε. Ήρθαν πάλι οι άνθρωποι και λένε: παιδιά, θέλουμε να αγοράσουμε Ελλάδα. Κύριε Οικονόμου, να πούμε λοιπόν ότι νομοθετήσαμε μέτρα τα οποία δεν είναι ευχάριστα και αυτά από μόνο τους δεν θα μας πάνε πουθενά. Προφανώς. Για να το συμφωνήσουμε αυτό. Αφού το συμφωνούμε αυτό, πάμε να δούμε τι άλλο θα κάνουμε τώρα. Το πώς θα το κάνετε, ρωτάω. Τι θα κάνετε όταν στην ίδια ώρα λέτε: εγώ θέλω
να οδηγήσω τη χώρα σε ανάπτυξη. Βεβαίως. Και οι βασικοί τομείς που μπορεί να οδηγήσουν τη χώρα σε ανάπτυξη. Επαγγελματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, μεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις κτλ. Εδώ είμαστε τώρα ακριβώς. Χτυπιώνται φορολογικά και μέσω των εισφορών πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λοιπόν την άλλη πλευρά τώρα. Mm. Αυτό θα συμβεί και όταν η χώρα θα περάσει στους ρυθμούς ανάπτυξης, στους οποίους στοχεύουμε και αν δεν το κάνουμε, είμαστε μονοδρομημένοι να το πετύχουμε. Mm-hmm. Τότε και ό,τι έρχεται ως κέρδος θα κατανέμεται επίσης δικαίως. Αυτό mm-hmm. το οποίο εξήγηλε χθες στην ομιλία του Πρωθυπουργός. Μίλησε για δίκαιη ανάπτυξη, ανακατανομή και του κέρδους που θα έχουμε μέσα Σύμφωνη. Από τη διαδικασία της ανάπτυξης. Και μετά να δούμε εδώ λοιπόν το πρώτο σημαντικό βήμα είναι μετά την εκταμείευση τα χρήματα που θα πέσουν στην ελεύθερη οικονομία εξαιτίας της αποπληρωμής των χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Το οποίο υπολογίζεται να γίνει πότε. Το πρώτο του κομμάτι με την πρώτη εκταμείευση του Ιουνίου, τώρα mm-hmm. περίπου, δεν ξέρω το ακριβές νούμερο, των 2 δις mm-hmm. και μέχρι το φθινόπωρο και τα υπόλοιπα που είναι 4 ακόμα κάτι δις το σύνολο. Επενδυτές υπάρχουν που να περιμένουν στην πόρτα, κυρία Υπουργέ, αυτή την ώρα. Υπάρχει ένα τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Τι έχουν θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, γιατί. Νομίζω, με τέτοιο περιβάλλον. Λέτε να θέλουμε να φύγουμε υπάρχουν, από την Ελλάδα. Υπάρχουν επενδυτές που τρελαίνονται τόσο εύκολα, λέτε. Νομίζω πως οι επενδυτές είναι οι μόνοι οι οποίοι πολύ προσεγμένα και με μελέτες αξιολογούν ένα επενδυτικό άρα περιβάλλον. Άρα υπάρχει μια αναπτυξιακή εδώ, από ξένα κεφάλαια. Υπάρχει τεράστια προοπτική της χώρας μας και όχι μόνο από τις διεθνείς συμβάσεις, τις οποίες φροντίζει το κράτος από την πλευρά του, η κυβέρνηση από την πλευρά της να ανοίξει δρόμους όσο οφείλει. Αλλά και από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Μια και το λέτε αυτό συνδέεται και με τις τράπεζες, κύριε Υπουργέ. Και στο ενεργειακό και στον πρωτογενή και στο ενεργειακό και στο μεταφορών και στο δικτύων. Έτσι. Άμεσα να άρει τους περιορισμούς των τραπεζών. Σε ποια κατεύθυνση. Κοιτάξτε, αρχίζει το κλίμα να βελτιώνεται. Mm-hmm. Ήδη θα βελτιωθεί τον Ιούνιο και ένα στάδιο εκταμείευση. Άρση waiver. Και στη συνέχεια έρχονται χρήματα μέσα από τα έχουμε το πακέτο Juncker. Θα έχουμε στο καλοκαίρι μερική άρση στο Capital Control. Νομίζω ότι από ό,τι εξαγγέλλεται, διότι δεν είμαι ειδικότερο όπως αντιλαμβάνεται, από ό,τι εξαγγέλλεται, η εκτίμηση είναι ότι σταδιακά και σύντομα σταδιακή απελευθέρωση θα αρχίσει να γίνεται. Και μέσα στο καλοκαίρι θα αρχίσει το καλοκαίρι, σταδιακά πιστεύετε. Σταδιακά θα αρχίσει, νομίζω, μέσα στο καλοκαίρι ελαφρύνσεις. Σας έλεγα πριν και για την αναπτυξιακή αντίληψη. Διότι όπως ξέρετε και εσείς δεν γίνεται αυτό αυτομάτως από τη μία μέρα στην άλλη. Προφανώς. Αλλά σαφώς ξεκινάει μία πορεία για να βγούμε και από αυτό. Ωστόσο δεν είναι αυτό που δημιουργεί σήμερα τα τεράστια προβλήματα όπως ξέρουμε, διότι ήδη τα μεγάλα εμπόδια από τα capital controls έχουν έρθει. Και στον επιχειρηματικό κόσμο και στον καθένα από εμάς. Είναι μια ιδέα αυτό που γράφεται τις τελευταίες μέρες, το φρέσκο χρήμα να μην μπαίνει στους περιορισμούς. Ναι. Το χρήμα είναι κάτι που θα το κάνετε άμεσα. Συζητείτε και επίσης έχω να σας πω, γιατί αυτό που λέμε, κατηγορούμαστε έτσι συλλήβδιν ότι η αριστερά δεν θέλει, ας πούμε, τις επενδύσεις στην ιδιωτική πρωτοβουλία και δουλεύει μόνο για την άλλη. Αυτό είναι ένας μύθος, mm-hmm. όπως θα καταρριφθεί άμεσα βεβαίως. Μα ρε, θα σας πω εγώ κάτι που δεν είναι μύθος. Από την πραγματικότητα και από τη ζωή. Θα σας πω κάτι που δεν είναι μύθος. Άλλο το πώς εννοούμε εμείς την ανάπτυξη και τους όρους τους οποίους βάζουμε, οι οποίοι θα τηρηθούν. Δηλαδή θέλουμε υγιή επιχειρηματικότητα, δεν θέλουμε την κρατικοποίηση. Δεν είστε όμως κατά της επιχειρηματικότητας. Προς Θεού, για ποιο λόγο. Εγώ είμαι από τον ιδιωτικό τομέα. Όχι μόνο εγώ, πώς να σας πω. Είμαστε όλοι μας άνθρωποι από τη ζωή, την πραγματική ζωή αυτής της χώρας. Μάλιστα. Και λοιπόν, του ενός τομέα και του άλλου τομέα. Όμως, έτσι, μισό λεπτό, δεν το συζητάμε. Διότι, με πλήρη λέτε... κατανόηση και των αναγκών της αγοράς και mm-hmm. της οικονομίας της ελεύθερης στην οποία αυτοί βρισκόμαστε. Δεν είμαστε σε άλλο πλανήτη. Μέσα σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, αφού έχουμε αποδεχθεί τη σκληρή πραγματικότητα της χώρας μας για την οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι, τα κάστανα από τη φωτιά θα τα βγάλουμε. Μακάρι. Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία και νομίζω ότι μαζί με εμάς και ο ελληνικός λαός. Μπορεί να πάρει μια ανάσα αισιοδοξίας και να δούμε το μέλλον με άλλο τρόπο. Η δικιά σας αντίληψη, γιατί είναι μια διαφορετική αντίληψη για την ανάπτυξη της χώρας η μεταφορά σχεδόν του συνόλου της κρατικής περιουσίας από το κράτος στον ιδιωτικό τομέα. Διότι εδώ δεν ανοίγεις μια αγορά, για παράδειγμα, θα σας πω μια άλλη κριτική. Δεν ανοίγεις μια αγορά σε ένα χώρο και λες, ας πούμε, 3 επιχειρήσεις, 15 επιχειρήσεις σε αυτόν τον τομέα. Μεταφέρεις από το κράτος την τάδε επιχείρηση, όλθ. Ας πούμε, στον ιδιώτη.
Φεύγει από ένα μονοπόλιο και γίνεται ένα άλλο μονοπόλιο. Γιατί αυτό είναι μια διαφορετική αντίληψη, ας πούμε, για την ανάπτυξη από αυτή που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση. Να σας πω, όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, τις οποίες δεσμευτήκαμε επίσης από το καλοκαίρι ότι θα δρομολογήσουμε και θα ολοκληρώσουμε, το αποδεχθήκαμε και το κάνουμε. Για να είμαστε σαφείς. Ναι. Προσπαθήσαμε μέσα σε αυτό και σε πάρα πολλές και συμβάσεις δημοσίων έργων κλπ. Έχουν γίνει όσες παρεμβάσεις μπόρεσε να διαπραγματευτεί η κυβέρνηση και εκ νέου, προκειμένου να μειώσει ένα κόστος, προκειμένου να αλλάξουν κάποιοι όροι κλπ. Είναι μια διαδικασία που έγινε και για το λιμάνι του Πειραιά, θα γίνει και για το ελληνικό, εν πάση περιπτώσει για τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους κλπ. Και ήδη στους αυτοκινητόδρομους έχουμε και ένα αποτέλεσμα που έχουμε κερδίσει αρκετά χρήματα υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι να τις κάνουμε και θα τις κάνουμε. Μάλιστα. Η συζήτηση αν είναι ή δεν είναι και αν ήταν, αν δεν ήταν, νομίζω ότι είναι. Όχι, αλλά λέω αν αυτό οδηγεί σε μια άλλη αστυνομία. Ωστόσο, έχουμε δεσμευτεί και. Αναπτυξιακή αντίληψη. Έχουμε... Αυτό το κάναμε χωρίς την αναπτυξιακή αντίληψη. Την κάναμε, ήμασταν δεσμευμένοι, το κάνουμε. Δεν νομίζω ότι χωράει αυτό. Με λίγο κλάμα, βέβαια, με πόνο και τα σχετικά, αλλά. Δεν έχει καμία σημασία, νομίζω αυτό. Σημασία έχει ότι οι υποχωρήσεις σε αυτή τη ζωή, ακόμα και στην προσωπική ζωή του καθενός, δεν γίνονται με τη μεγαλύτερη χαρά. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το αποδεχθούμε αυτό και δεν πρέπει να σχολιάζεται. Από εκεί και πέρα, όμως. Στο κομμάτι το τι σημαίνει αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, εμείς δεν είπαμε ποτέ όχι στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, το αντίθετο. Mm-hmm. Επίσης, ο κατακαιρματισμός στο να ανήκει αυτό εκεί και το άλλο στο τάδε Υπουργείο και το άλλο εκεί, ούτε αυτό βοήθησε. Δεν σας θυμίζω ότι χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις γινόταν συζήτηση για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η οποία ουδέποτε έγινε. Ναι, κύριε Γιώργο Βασίλη, μου παρουσιάσετε το ταμείο, ας πούμε, το νέο ταμείο περί πώς επιλογή σας. Δεν θα παρουσιάσω τίποτε. Δεν θα παρουσιάσω τίποτε. Ούτε ως το φοβερό, ούτε όμως θα το δημοροποιήσω. Θα προσπαθήσω να το ισορροπήσω και να. Που είμαστε δεσμευμένοι 99 χρόνια. Όλη την περιουσία μας την έχουν πάρει εγγύηση. Κοιτάξτε, για να μπορεί να κάνεις αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας όπως καταλαβαίνετε, προφανώς δεν μπορεί να μιλάς για παραχώρηση η οποία θα γίνει για 5 μήνες. Mm-hmm. Δεν ισχύουν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει οι παραχωρήσεις έχουν κάποιους όρους και έχουν γίνει και άλλες παραχωρήσεις, το ξέρετε κι εσείς. Τα χρόνια είναι ή τα 49 ή τα 99, αναλόγως στις επενδύσεις. Αυτό είναι ένα στάνταρ. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το τι θα αξιοποιηθεί και πώς, έχει λόγο το ελληνικό κράτος. Και οι άλλοι. Και οι όροι. Μαζί. Και οι άλλοι. Και οι άλλοι έχουν λόγο, αλλά και το ελληνικό κράτος. Ναι. Μαζί. Mm-hmm. Θα δεχθούμε ότι η χώρα μας είναι μια χώρα χρεοκοπημένη, υπερδανισμένη κλπ. Να το δεχθούμε αυτό για να κάνουμε και σε επιτροπή. Σε επιτροπή. Το έχουμε δεχθεί για να κάνουμε τη συζήτηση σε μια βάση. Δεν μπορούμε να την κάνουμε. Τη συζήτηση επιτροπή. Σαν να είμαστε. Η επιτροπή μας είναι σίγουρο μέχρι να βγούμε από τη δίνη των μνημονίων. Είναι βέβαιη. Και θα τα απαντήσετε μετά αφού για να κάνουμε διάλειμμα. Πάμε στο ερώτημα για το διάλειμμα. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω. Γιατί να είσαι αφού το πρόγραμμά σου είναι μέχρι το 18 σε επιτροπή μέχρι το 90. Δεν είναι επιτροπή. Αυτό είναι κομμάτι του πώς αξιοποιώ τη δημόσια περιουσία. Είναι κομμάτι τέτοιο αυτό. Άλλο η αξιοποίηση δημόσια περιουσία. Δεν το αξιοποιώ παρά με τον άλλον. Δεν το αξιοποιώ μόνος μου. Να σας πω κάτι. Οι ιδιωτικοποιήσεις που έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα, οι οποίες είναι. Ξέρετε ότι από τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιωτικοποιήσεων που έχουν γίνει στην Ελλάδα ήδη τα προηγούμενα χρόνια. Αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίες δεν συζητήθηκαν ποτέ αν καλώς έγιναν ή κακώς. Λειτουργήσαν όμως προς όφελος της οικονομίας, δεν λειτουργήσαν. Το συζητήσουμε αυτό. Δεν λειτουργήσε σωστά, η Κόσκο που ήρθε εδώ δεν ήταν προς όφελος. Αυτές είναι τωρινές ιδιωτικοποιήσεις, μιλάω για τις παλιότερες. Οι οποίες είναι άπειρες ιδιωτικοποιήσεις. Έχουν γίνει στην Ελλάδα πολύ περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη χώρα από παλαιότερα, όχι τώρα, δεν καινούριο. Το θέμα αυτό. Από εκεί και πέρα, σήμερα η χώρα έχει ανάγκη την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μεγαλύτερη από ποτέ. Mm-hmm. Προκειμένου να συμβάλλει και αυτό στην έξοδο Μάλιστα. από τις δυσκολίες και από τα μνημόνια. Ωστόσο, με όρους. Μάλιστα. Με όρους οι οποίοι θα διαφυλάξουν και να θυμίσω εδώ ότι αυτό το οποίο είχαμε δεσμευτεί και το τηρήσαμε και μέσα στο μνημόνιο είναι ότι για τα στρατηγικά θέματα, δηλαδή ενέργεια, ΔΕΗ, νερό κτλ. Δεν τα πειράξετε αυτά, είναι βέβαιο, γιατί έχουν μπει και αυτά. Παρέμειναν υπό δημόσιο έλεγχο. Παρέμειναν τώρα, παρέμειναν. Παρέμειναν και θα παραμείνουν σε δημόσιο έλεγχο. Διάλειμμα και ερχόμαστε.